Γιορτάζουμε σήμερα κάτω από συνθήκε πρωτόγνωρε και ακραίε το μεγάλο θαύμα τη ανάσταση του κυρίου μα. Η πανένδοξη ανάσταση του κυρίου αποτελεί το θεμέλιο τη πίστεώ μα, αλλά και το κριτήριο τη ζωή μα, τονίζει στο αναστάσιμο μήνυμά του ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτα, κύριο Καλίνικο. Είναι η κορυφαία εορτή τη Εκκλησία μα, η οποία πλουτίζει με φω, ειρήνη, δύναμη, ζωή και ελπίδα τη ζωή μα. Είναι η εορτή τη υπαρξιακή αναγεννήσεω του ανθρώπου και τη αποκαταστάσεω. Του, στην περιοπή του αρχαίου κάλους του θανάτου και σήμερα γιορτάζουμε νέκρωση άδου την καθαίρεση άλλη βιωτή τη αιωνίου την απαρχήν. Μέσα σε λίγες λέξεις ο πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκινό περιγράφει το μεγαλείο τη ημέρα, τη δύναμη του μυστηρίου, την χάρη του θαύματο, του καρπού του υπερφυού γεγονότο. Η πανδημία μα αναγκάζει φέτο να μείνουμε σπίτια μα, μακριά από τι ιερέ ακολουθίε, οι οποίε πλημμυρίζουν πάντοτε τι καρδιέ μα, με θεϊκή μυσταγωγία και κατάνοιξη. Κυρίω όμω μα αναγκάζει να μείνουμε μακριά από το μυστήριο της ζωής, τη ζωή, στη θεία κοινωνία. Ο ύπουλο και αόρατο εχθρό, αδελφοί μου, φαίνεται σαν να μη θέλει να χαρούμε, σαν να μην θέλει να πανη... Να γυρίσουμε την νίκη του Χριστού μας, σαν να μην θέλει να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Αρχηγού της ζωής μας. Τίποτα όμως δεν μπορεί να μας στερήσει αυτή τη χαρά, διότι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι στάση ζωής, είναι βίωμα και όχι γιορτή μια ημέρα. Αδελφοί μου αγαπητοί, ε το κόσμο θλίψη νέξετε, αλλά θαρσείτε θα εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Με αυτά τα λόγια ο Ιησούς Χριστός, την τελευταία νύχτα της επίγεια ζωής του, λίγο πριν την προδοσία, αποχαιρέτησε τους μαθητές του. Τους προειδοποίησε ότι η ζωή στον κόσμο είναι γεμάτη θλίψης. Να μην φοβούνται όμω να έχουν θάρρος διότι αυτός, ο Ιησούς, θα νικήσει τον κόσμο. Η νίκη που τους υποσχέθηκε δεν άργησε. Η ανάστασή του νίκησε τον κόσμο, τις θλίψεις, τη φθορά και το θάνατο. Μια τέτοια θλίψη, αδελφοί μου, ήρθε και άλλαξε τη ζωή όλων μας. Η πανδημία μας αναγκάζει φέτος να μείνουμε σπίτια μας μακριά από τις σειρέ ακολουθίες οι οποίες πλημμυρίζουν πάντοτε τις καρδιές μας, με θεϊκή μυσταγωγία και κατάνοιξη. Κυρίως όμως, μας αναγκάζει να μείνουμε μακριά από το μυστήριο της ζωής, την Θεία Κοινωνία. Ο ύπουλος και αόρατος εχθρός φαίνεται σαν να μην θέλει να χαρούμε, σαν να μην θέλει να πανηγυρίσουμε την νίκη του Χριστού μας, σαν να μην θέλει να γιορτάσουμε την ανάσταση του αρχηγού της ζωής μας. Τίποτε όμως δεν μπορεί να μα στερήσει αυτήν τη χαρά διότι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι στάση ζωής, είναι βίωμα και όχι γιορτή μια ημέρα. Για τον παντοδύναμο νικητή του θανάτου, για τον αναστημένο Ιησού Χριστό, τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, ούτε οι κλειστέ πόρτες των ιερών ναών μας, διότι Αυτός εξήλθε εσφραγισμένου του τάφου και εισήλθε των θυρών και κλεισμένων. Ας πανηγυρίσουμε λοιπόν αδελφοί μου μέντας φέτος κατά ανάγκη στα σπίτια μας, αλλά ανοίγοντα την καρδιά μας διάπλατα να εισέλθει σε αυτήν το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Ας γιορτάσουμε προσευχόμενοι για την ίαση των ανθρώπων που τους επισκέφθηκε η ασθένεια, οι οποίοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ας γιορτάσουμε προσευχόμενοι για τους μαχόμενους ιατρούς και τους νοσηλευτές. Α γιορτάσουμε προσευχόμενοι για του νέου μα, οι οποίοι μέσα από αυτή τη δυσκολία τη πανδημία μπορούν να οριμάσουν συνειδητοποιώντα πω τίποτε δεν είναι αυτονόητο σε αυτόν τον κόσμο. Α γιορτάσουμε προσευχόμενοι για του αποδήμου αρτινού, που φέτο δεν θα μπορέσουν να έρθουν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά θα γιορτάσουν το Πάσχα μακριά. Οι προσευχέ όλων μα, ιδιαίτερα αυτέ τι ημέρε, θα φέρουν σύντομα τη λύτρωση, θα φέρουν σύντομα την ανάσταση ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Αδελφοί μου, έχετε θάρρος και πίστη στη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Σύντομα όλη αυτή η δοκιμασία θα είναι ένα παρελθόν. Ο Αναστάσης Ιησούς Χριστός νενίκηκε τον κόσμο. Έτσι πολλά και ευλογημένα.